Απολύτως ουσιαστική ήταν η παρέμβαση του ΚΕΘΕΑ και το 2020, όπως επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του ετήσιου απολογισμού που παρουσίασε από την Κρήτη ο οργανισμός. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Η πανδημία άλλαξε το τοπίο των εξαρτήσεων, δημιούργησε αθρηστικές ψυχοπιεστικές συνθήκες. Ο αντίκτυπός τους είναι ήδη εμφανής και δυστυχώς αναμένεται να γίνει ακόμη εμφανέστερος στη μετά COVID εποχή. Μπορεί η πανδημία και τα απαγορευτικά μέτρα να μείωσαν κατά 12% τη ζήτηση θεραπείας μέσα στο 2020, ιδίως από εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Ωστόσο, το ΚΕΘΕΑ μπόρεσε να εξασφαλίσει τη θεραπευτική συνέχεια για τα μέλη του και να διατηρήσει ανοιχτή την πρόσβαση σε βοήθεια για όλους. Το θεραπευτικό μας μοντέλο, παραμένοντας αναλύωτο, με την κοινότητα ως βασικό κύτταρο της θεραπευτικής προσπάθειας, είναι εδώ και στείνει θεραπευτικά αναχώματα στην επιδείνωση των εξαρτήσεων, στην ανάδυση νέων εξαρτητικών συμπεριφορών ή στις υποτροπές. Τα νούμερα είναι αφοπλιστικά. Μέσα στο 2020 το ΚΕΘΕΑ προσέφερε 11.859 θέσεις θεραπείας σε ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης από τα ναρκωτικά και τις οικογένειές τους στο δρόμο, στις μονάδες τους στην κοινωνία και στις φυλακές. 13.816 θέσεις θεραπείας για όλες τις απεξαρτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών από το αλκοόλ, το διαδίκτυο και τα τυχερά παιχνίδια, ενώ 5.406 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, δημιούργησε 13 πολυδύναμα κέντρα, 10 κινητές μονάδες άμεσης παρέμβασης, 5 προγράμματα κοινωνικής ένταξης, 3 μονάδες διπλής διάγνωσης και μια εξειδικευμένη μονάδα για απεξάρτηση από το αλκοόλ. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα μια έξαρση των φθηνών ναρκωτικών, όπως είχαμε για παράδειγμα την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετά. Αυτό είναι αλήθεια. Κυρίως το ΣΥΣΑ, μια πολύ επικίνδυνη διεγερτική ουσία με ένα πλήθος προσμίξεων και άγνωστων εν πωλής στοιχείων, το οποίο εμπεριέχει και φοβερούς κινδύνους για τη φυσική υγεία των χρηστών, καταβάλει τον οργανισμό, τον εξαθλιών ή τον άνθρωπο και την ίδια στιγμή έχει και πολλές ψυχιατρικές παρενέργειες. Η Κρήτη αποτελεί την αιχμή του δόρατος της αναπτυξιακής πορείας του οργανισμού, με το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς πολλές από τις νέες δομές που εγγενιάστηκαν πανελλαδικά φέτος αφορούν στο νησί. Σηματοδοτεί ενδεχόμενα και το γεγονός ότι επιλέξατε την περιφέρεια για να κάνετε τον απολογισμό σας και μια κίνηση να φτάσουμε πιο κοντά στις κατατόπους δομές. Είναι πρώτα απ' όλα, όπως ακριβώς το λέτε, μια κίνηση που τονίζει τον άξονα, τον αναπτυξιακό άξονα της αποκέντρωσης, αλλά είναι και μια κίνηση που θέλει πραγματικά να δώσει μήνυμα συμπαράστασης στην ελληνική περιφέρεια, η οποία δοκιμάστηκε ακόμη περισσότερο από την πανδημία. Από την Κρήτη, ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ θέλησε για άλλη μια φορά να καθησυχάσει την κοινωνία, σημειώνοντας πως ο οργανισμός όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά αναπτύσσεται και δυναμώνει, πάντα με το βλέμμα στην κοινωνία και τις πραγματικές της ανάγκες. Παραμένουμε σταθεροί στο θεραπευτικό μας μοντέλο, έτσι όπως το γνώρισε η κοινωνία, έτσι όπως αγκάλιασε τις κοινότητές μας και τις ανοιχτές μας δομές, και την ίδια στιγμή δεν φοβόμαστε να αλλάξουμε, παρακολουθώντας το μεταβαλλόμενο τοπίο των εξαρτήσεων.